παρουσία λοιπόν της Δώρας εδώ εμένα μου δίνει δυνατότητα να αναδείξω μια σειρά από τοπικά ζητήματα και να ζητήσω και τη συμπαράσταση και τις ιδέες και της κυβερνήσεως που θα προκύψει από τις εκλογές, η οποία πιστεύω ότι θα έχει κορμό τη Νέα Δημοκρατία να στηρίξουν την προσπάθειά μας για να διορθώσουμε κάποια πράγματα. Πρώτη προτεραιότητα για μας είναι η αντιμετώπιση της φορολόγησης των αγροτών, η οποία είναι άδικη και φέρει την υπογραφή Τσίπρα. Πρέπει οπωσδήποτε και η κατανομή των βαρών να γίνει πιο δίκαια και να αναχαιτιστεί όλη αυτή η φορολογική λέλαπα η οποία απειλεί την βιωσιμότητα του μέσου κλήρου. Θα πρέπει να φορολογηθούν βεβαίως τα πολλά στρέμματα, αλλά θα πρέπει να προστατευτεί την ίδια στιγμή ο μεσαίος και ο φτωχός κλήρος. Εκεί θα δώσουμε μια μάχη. Δεν μπορούμε να προδικάσουμε το αποτέλεσμα, αλλά ευελπιστούμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε αυτή τη μάχη. Δεύτερον, είναι για μας προτεραιότητα η αποκατάσταση του νοσοκομείου Κομοτηνής. Η έκτακτης μετατάξης παραμονή των εκλογών προεκλογικού τύπου αποδυναμώνουν το προσωπικό του ήδη αποδυναμωμένου νοσοκομείου μας και υποθηκεύουν το μέλλον της υγείας των ομοροδότης. Πρέπει άμεσα, αν γίνεται νομικά και η υπηρεσιακή κυβέρνηση, να αποκαταστήσει αυτήν την αδικία και είναι προτεραιότητά μας στη συνέχεια να δούμε τι θα κάνουμε με το νοσοκομείο το υφιστάμενο για να μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και να προχωρήσουμε την προοπτική του καινούργιου νοσοκομείου που έχει στοιχειώσει τα τελευταία χρόνια ως έργο και το οποίο το χρειάζεται τόσο πολύ περιοχή. Τρίτον, πολύ σημαντικό, είναι η ενίσχυση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Η εμπειρία της περίοδου 4-9 μας λέει ότι είναι η μοναδική επιτυχημένη επένδυση στην περιοχή. Ο πολλαπλασιασμός των φοιτητών και η στήριξη του Δημοκρατίου τονώνει την τοπική οικονομία και δημιουργεί άπλωμα εισοδήματος σε όλα τα τοπικά νοικοκυριά. Είναι προτεραιότητα. Τέταρτον, είναι η υποχρέωση του κράτους να καταβάλει τα 270 εκατομμύρια που χρωστάει στις ελληνικές βιομηχανίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το 12% της επιδότησης εργασίας. Αυτά είναι χρεωστούμενα από το 2010, θα τονώσουν τις επιχειρήσεις που έχουν απομείνει όρθιες και θα δημιουργήσουν και στην περιοχή ένα κύκλο εργασιών που είναι αναγκαίος αυτή τη στιγμή, που δοκιμάζεται και η τοπική και η εθνική οικονομία. Και το τελευταίο, κατά τη γνώμη μου και θα έλεγα σημαντικό, είναι να αξιοποιήσουμε το πλεονέκτημα που δημιούργησε ο δρόμος που εμείς φτιάξαμε, ο κάθετος άξονας με την Βουλγαρία, Κομοτηνή Νυμφαία Κίρτζαλη, ο οποίος κατέστησε την Ροδόπη νούμερο 1 είσοδο πύλη της χώρας από ξένο οδικό τουρισμό. Πάνω από 500.000 διελεύσεις μας είπε ο Περιφερειάρχης σήμερα ότι έχουμε το μήνα. Αντιλαμβάνεστε ότι με τη σωστή αξιοποίηση αυτής της υποδομής μπορούμε να ενισχύσουμε το τοπικό εισόδημα τους θερινούς μήνες και να προσελκύσουμε εδώ και επενδύσεις που θα ακουμπήσουν πάνω στον τουριστικό τομέα. Απαραίτητη προϋπόθεση γι' αυτό και το θέσαμε είναι να επιτραπεί η είσοδος στα λεωφορεία, τα οποία μπορούν να φέρουν μέχρι και 200.000 περισσότερους τουρίστες το χρόνο για να διασκεδάσουν, να κάνουν μπάνιο, να περάσουν ωραία στα παράλια της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, που είναι περίπου 400 χιλιόμετρα, τα οποία πραγματικά είναι μοναδικά και τα οποία τώρα έχουν αρχίσει να αναδεικνύονται. Φέτος πάντως η λειτουργία της εισόδου έφερε αύξηση 30% του οδικού τουρισμού, όχι μόνο στην περιοχή, αλλά και σε ολόκληρη την Βόρεια Ελλάδα. Και αυτό είναι μια επιτυχία η οποία δικαιώνει, αν θέλετε, εκείνη τη στρατηγική στόχευση που κάναμε. Αυτές είναι οι βασικές προτεραιότητες. Εγώ τις έδωσα στην τώρα.